Κυρία Χωριανοπούλου, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε. Έχετε ήδη παρουσιαστεί, κυρία Χωριανοπούλου, στο σχολείο εσείς. Καλησπέρα σας. Ναι. Είμαι με απόσπαση από την Αθήνα. Είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι στην Άξο. Υπολογίζω κάποια στιγμή να το κάνω και μόνιμα αυτό. Σας το εύχομαι, εφόσον το θέλετε. Και μάλιστα δεν είσαστε μόνο στο γυμνάσιο Χαλκίου, αλλά πηγαίνετε και γύρω-γύρω και στο Σκαδό για να συμπληρώσετε ώρες και στις Τρίποδες, από ό,τι λέγαμε. Σωστά. Είμαι καλλιτεχνικός επισκέπτης, όπως χαριστολογότερο λέω στους συναδέλφους και στους διευθυντές των σχολείων. Μετακινούμε καθημερινά από χωριό σε χωριό. Εντάξει. Δηλαδή, πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να είσαστε, δηλαδή πόσες ώρες στο Χαλκί, πόσες ώρες στις Τρίποδες ή στο Σκαδό, πώς πάει η μέρα, δηλαδή το ωράριο? Επειδή είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην Άξο, έχω συνεννοηθεί με τους διευθυντές και είναι καλύτερα και για αυτούς και για το ορολόγιο τους πρόγραμμα να είμαι μία μέρα στη Βίβλο, μία μέρα στην Τραγιά, μία μέρα στο Σκαδό, μία μέρα στη Βίβλο, μία μέρα στην Τραγιά. Δηλαδή ξυπνάω και να ρωτιέμαι πού θα πάω εκδρομή. Εντάξει, το λες καλό, αλλά είναι κάτι που συνεχίζεται, δεν είναι κάτι που αποτελεί έτσι μια παρένθεση ευχάριστη, ας πούμε. Αν και φαντάζομαι ότι με τα παιδιά περνάτε υπέροχα ούτως ή άλλως, και θα ήθελα να ρωτήσω εδώ τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται και πώς συμμετέχουν στο μάθημα των καλλιτεχνικών. Λοιπόν, να σας πω, όταν πρώτο ήρθα στο νησί πριν 2 χρόνια, τα παιδιά δεν είχαν καλή σχέση με το μάθημα, γιατί πάρα πολύ απλά κάθε χρόνο ερχόταν ένας αναπληρωτής, μια αναπληρώτρια, τους έκανε κάποια πράγματα, την άλλη χρονιά έρχονταν κάποιος άλλος, δεν είχαν μια συνέχεια δηλαδή στη καλλιέργεια, τέλος πάντων, των δεξιοτήτων τους. Από τότε που ήρθα όμως, δηλαδή από πρόπερση φέτος, μάλλον από πρόπερση πέρυσι, έχουν αρχίσει και το αγαπάνε το μάθημα, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι κάτι μαθαίνουν, ότι είναι δημιουργικό, ότι δεν είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι όμως, έτσι. Και λίγο το πηγαίνουμε σιγά σιγά, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και λίγο ο πολιτισμός με την έννοια της συνείδησης στους νέους αξιώτες, έτσι, γιατί δεν βλέπω στην ουσία να γίνονται πράγματα καλλιτεχνικά εκτός από μουσική στην Άξο γενικώς. Εννοείται εικαστικά ότι λείπουν. Εικαστικά, γλυπτική, χαρακτική, τέλος πάντων λείπουν. Λείπουν οι τέχνες από το νησί. Ότι λείπουν το διαπιστώνουμε και εμείς συχνά πυκνά, κυρία Χωριανοπούλου. Και το θέατρο, δηλαδή το να υπάρχει, ας πούμε, και ακόμα και η μουσική, δηλαδή αντί να υπάρχουν όλο το χρόνο, υπάρχουν επιλεκτικά για τους τουρίστες, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Ενώ θα έπρεπε να είναι πολλά γίνονται για τους τουρίστες και όχι για τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Οι περισσότεροι, ναι, το καλοκαίρι ειδικά, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τίποτα από τα δρόμενα, τα περισσότερα, καθώς είμαστε εργαζόμενοι ή τέλος πάντων όλη η κοσμοπλημμύρα μπορεί να είναι αποτρεπτική μερικές φορές για να μπορέσεις που να παρκάρεις, που να τα αφήσεις, που να πας και τι να δεις. Ναι. Και πάμε τώρα στα πιο δύσκολα πράγματα. Είναι πια γεγονός ότι κάθε χρόνο, δεν ξέρω, δυσκολεύουν και περισσότερα τα πράγματα για τους ανθρώπους που έρχονται στα νησιά και γενικά στην επαρχία, η εξεύρεση στέγης, τα χρήματα που χρειάζονται. Δύσκολα. Εσείς τι αντιμετωπίσατε εδώ στο νησί, γιατί εσείς έρχεστε και τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να έχετε δημιουργήσει κάποιο σύνδεσμο, κάποια να έχετε μια μαγιά. Άλλοι συναδελφοί σας, φαντάζομαι, δεν είναι τόσο τυχεροί. Πώς είναι τα πράγματα στο νησί σε σχέση με την εξεύρεση στέγης? Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και με τους καινούργιους συναδέλφους που έρχονται κάθε χρόνο. Συνήθως εμείς οι παλιότεροι φροντίζουμε, που ξέρουμε τα σπίτια περισσότερο, τι μπορεί να νοικιάζεται και τι μπορεί να μην νοικιάζεται. Αλλά λίγο θα ήθελα τους ιδιοκτήτες των σπιτιών να μην δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν, τέλος πάντων, και την ψυχή του εκπαιδευτικού. Ρώταγα μια συναδέλφισσα που ήρθε σήμερα. Όχι σήμερα, ήρθε προχτές, νεοδιόριστη είναι, με ένα παιδί. Και μεταπτυχιακό, που αυτά σημαίνουν μόρια και επιπλέον χρήματα στην πληρωμή της. Παίρνει 960 ευρώ και το ενίκιο που πληρώνει είναι 350. Μάλιστα.
Δηλαδή με το παιδί της, της μένουν τα ελάχιστα. Σε μια ζωή που έχει ακριβήνει πάρα πολύ και οι λογαριασμοί και τα, η διατροφή και όλα έχουν και ακριβήνει. Και όχι μόνο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα με την Αθήνα, αν ένα μολύβι στην Αθήνα κάνει 30 λεπτά, εδώ κάνει 80. Ναι, είναι όλα και πιο ακριβά και λόγω των μεταφορικών, όπως λέγεται, και τα καύσιμα που έχουν ακριβήνει. Τώρα. Δεν το δικαιολογώ, ναι. Απλά εξηγώ πώς πάει, γιατί και εγώ τα έχω αντιμετωπίσει αυτά και προσπαθούσα να αναλύσω από πού προκύπτει, ας πούμε, αυτή η διαφορά. Σπίτια βρίσκονται εύκολα εδώ, στην Άξο, γιατί σε άλλα νησιά έχουν τεράστιο δύσκολα, πρόβλημα. Δύσκολα. Και εγώ που έψαχνα να βρω για όλο το χρόνο, έτσι, καταρχάς είχα... Πριν έρθω, είχα στείλει σε όλο το Δήμο, τους αντιδήμαρχους, τους κοινοτάρχες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε όλη την Άξο, ότι έρχομαι, μήπως υπάρχει κάποιο σπίτι και δεν μου απάντησε κανείς. Δηλαδή απευθυνθήκατε στο Δήμο που είναι και ναι. Θα έλεγε κανείς ότι έχει και την υποχρέωση να απαντήσει, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ιδιώτη ή κάποιον κανείς που βγάζει γελίες. Κανείς δεν με απάντησε. Εν πάση περιπτώσει, βρήκα ένα σπίτι να μείνω προσωρινά και για ένα χρόνο έψαχνα και εν μέσω πανδημίας και COVID που ήταν όλα κλειστά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, καταλαβαίνει, να βρω ένα σπίτι για όλο το χρόνο. Αλλά να πω, να σημειώσω εδώ, ότι επειδή είμαι και παλιά εκπαιδευτικός, το 90 που δούλεψα στην Μύκονο ένα χρόνο, ο Δήμος Μυκόνου είχε δίπλα στο γυμνάσιο σπιτάκια, πάνω κάτω μονόχωρα ή διχώρα, έτσι, για τους εκπαιδευτικούς, το 90. Θα μου πείτε, η Μύκονος έχει ως έσοδα τον προϋπολογισμό της χώρας. Okay, αλλά δεν πάω να σκέφτομαι ότι είναι ένας δήμαρχος που σκέφτηκε το πρόβλημα. Και νομίζω ακόμα το σκέφτεται ο Δήμος Μυκόνου, υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν ξέρω αν μπορούν να βολέψουν όλους όσους πάνε, αλλά από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, και νοσηλευτές ή γιατρούς που μπορεί να φτάσουν στο νησί. Εσείς τώρα τι γίνεται, ξέρετε ήδη για κενά που μπορεί να υπάρχουν στα σχολεία μας εδώ, θέσεις οργανικές που περιμένουν κάποιον να έρθει, τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία μας? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν χαθεί οργανικές θέσεις. Έχουν χαθεί οργανικές θέσεις γιατί τα σχολεία έχουν μικρύνει. Εδώ στην Τραγιά υπήρχε οργανική μέχρι πρόπερση από μια, η οποία καλύπτεται από μια συνάδελφο η οποία δεν ερχόταν ποτέ. Έτσι. Και από τη στιγμή που πήρα εκείνη μετάθεση έχει χαθεί η οργανική. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι το γυμνάσιο Τραγιάς έχει έλλειψη καλλιτεχνικών. Ναι. Πέρυσι όλο το χρόνο δεν είχαμε μουσικό. Στο γυμνάσιο Σκαδού δεν είχαμε ούτε μουσικό ούτε τεχνολόγο. Και μου διαφεύγει αν είχε έλλειψη και σε κάποια άλλη ειδικότητα, σε τρίτη ειδικότητα. Σε γενικές γραμμές έχουν έρθει συνάδελφοι, νεοδιόριστοι ή αναπληρωτές, αλλά ακόμα υπάρχουν μικρές τρύπες που σκεφτόμαστε ότι μάλλον δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή η θέση του μουσικού έχει χαθεί, δεν φαίνεται στη δευτεροβάθμια. Οπότε και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει και κάποιος σαν μουσικός για να διδάξει. Δεν το δηλώνει. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σωστά. Εγώ δηλαδή το ξέρω ότι υπάρχει η θέση. Γιατί δεν ξέρω όμως αν θα κάνω, δηλαδή φέτος που θα κάνω αίτηση για μετάθεση, δεν ξέρω αν θα με φέρουν εδώ, αφού δεν υπάρχει θέση. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή να υπάρχεις και να μην υπάρχεις ταυτόχρονα, είναι σαν τη γάτα του Σρέντιγκερ, το πείραμα αυτό. Είναι ακριβώς, είναι ο ίδιος παραλογισμός που, έτσι να πω και το δικό μου τον καημό, όχι το δικό μου, της ειδικότητάς μου δηλαδή, όπως δίνουν τα παιδιά ελεύθερο σχέδιο για αρχιτεκτονική και γραφιστική και διακοσμητική, τέλος πάντων, μια κατηγορία πανεπιστημίων και σχολών, έτσι, και δεν το διδάσκονται, το μάθουν στο ρολόγιο πρόγραμμα. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Και πώς το δίνουν, το διδάσκονται εκτός σχολείου δηλαδή? Ναι. Α, μάλιστα. Εννοείται. Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι πάνω απ' όλα. Εξαιρετικά. Τώρα να πεις πώς το παιδί από την Κομιακή θα κατέβει στη χώρα για να κάνει μάθημα και πόσες ώρες του χρειάζεται, ας πούμε. Άσε που δεν υπάρχει συγκοινωνία με τα λεωφορεία να πάει και να έρθει.
Δηλαδή δεν ξέρω. Πόσος χαμένος χρόνος που τελικά αναγκάζει τους γονείς ενδεχομένως να σκεφτούν το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κατέβουν για τα χρόνια από το παιδί στο σχολείο στη χώρα να βρουν ένα σπίτι, για να μπορεί το παιδί να είναι κοντά και να μην τρώει το χρόνο του που δεν υπάρχουν και συγκοινωνίες, το πήγαινε έλα Κομιακή, ας πούμε. Και μεγαλώνουν τα σχολεία στη χώρα και μικραίνουν τα σχολεία στην ορεινή Νάξο. Mm-hmm. Και έτσι ρημώνει τόπος. Και διοργανικές θέσεις και θα βρεθούμε μετέωροι κάποια στιγμή. Δηλαδή, εδώ οι παλιότεροι ακόμα και από μένα. Μου λένε ότι το σχολείο είχε 200 άτομα, ας πούμε, το γυμνάσιο Τραγιέρα. Μάλιστα. 200 άτομα. Πολλά, σε λίγο θα πούν δεν αξίζει τον κόπο να είναι ανοιχτό, ας τα στείλουμε κάπου αλλού γιατί τόσα γυμνάσια έχετε, ας πάνε αλλού τα παιδιά, ας πούμε, γνώντας το τι πράγμα σημαίνει να είναι εκεί το γυμνάσιο και το λύκειο της Τραγιέας και στα χωριά γενικά στην Ορεινή Νάξο. Και αντίστοιχα το Σκαδό που προσπαθούν, ας πούμε, να έχει, δηλαδή με νύχια και με δόντια, πώς το λένε, να το κρατήσουμε το Σκαδό, δηλαδή είναι παράλογο. Που βολεύει όλα τα χωριά που είναι κοντά εκεί. Ναι, να έρθει το παιδί από τον Απόλλωνα να έρθει εδώ, δεν είναι τουλάχιστον μία ώρα. Όταν εγώ ήμουν στο Λύκειο της Τραγιέας και στο γυμνάσιο, ναι, υπήρχε αυτό. Θυμάμαι παιδί από τον Απόλλωνα, το οποίο ήταν στο Λύκειο της Τραγιέας. Ναι. Και υπήρχε, ναι, αυτό το πέρα δόθε πάνω κάτω, ας πούμε, κάθε μέρα ένα ταξίδι ολόκληρο από τη μια άκρη ουσιαστικά της Νάξου σχεδόν στην άλλη για να παρακολουθήσει μαθήματα και αντί να σου μείνει χρόνος να διαβάσεις. Θα κοιμάται κιόλας το έρμο και θα φταίει το παιδί μετά, ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, 12 του μήνα ανοίγουμε, βιβλία υπάρχουν, όλα είναι εντάξει, μας λείπει κάτι που χρειαζόμαστε? Όχι, προς το παρόν όχι, εκτός από τους συναδέλφους που λείπουν, δηλαδή τον, τι είναι, μουσικός. Μουσικός, είπατε, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εκτός από τον συνάδελφο που λείπει, βιβλία έχουν έρθει. Ελπίζω να έχω μια καλή σχολική χρονιά και χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές γραφειοκρατίες, γιατί σαν πολλά μας έχουν βάλει στο κεφάλι μας, και αξιολογήσεις. Φέτος με τον COVID είναι και διαφορετικά και τα πρωτόκολλα, έτσι. Και με τόνα και με τ' άλλο, ναι, δεν πια, δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι, διαφορετικά, λίγο πιο χαλαρά είναι, δεν ξέρω. Χρειάζεται πολύ υπομονή και από πλευρά σας και τα παιδιά φαντάζομαι ότι και αυτά έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Είναι και σε μια δύσκολη ηλικία όσα είναι στο γυμνάσιο, τουλάχιστον σιγά σιγά προεφηβεία, εφηβεία που μπαίνουν. Οπότε θέλει και ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ εκείνο που σκέφτομαι είναι ότι αυτά τα παιδιά της COVID γενιάς τέλος πάντων, θα είναι μια άλλη ράξη ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή τα βλέπω ήδη που είναι διαφορετικά. Γιατί όλα επηρεάζουν. Εδώ έχω μια ερώτηση από φιλοκρατή, δεν ξέρω βέβαια αν είστε η αρμόδια να απαντήσετε, κυρία Χωριανοπούλου, ότι τώρα λέει που στο Λύκειο της Τραγιέας, αν δεν είσαι από την ορεινή Νάξο, δεν δέχονται τα παιδιά, από ό,τι άκουσα αν ισχύει ουσιαστικά. Αν ισχύει ότι αν δεν είσαι από ορεινά δεν σε δέχονται, δηλαδή αν κάποιος από τη χώρα ή από τα Λιβάδια, εδώ Τρίπολες, ξέρω εγώ, Γερσάνη, κάτι, στείλει να θέλει να πάει στην Τραγιέα, δεν γίνεται γιατί υπάρχει γυμνάσιο κοντινό των Τρυπόδων, το γνωρίζετε εσείς αυτό? Αυτό που γνωρίζω και το γνωρίζω και από τα σχολεία στην Αθήνα που ήμουνα είναι ότι υπάρχει μια χωροταξική κατανομή, δηλαδή και στην Αθήνα γίνεται αυτό, η οποία μας έρχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζει από ποιους δρόμους ή ποια χωριά θα πάνε τα παιδιά των δημοτικών τα γυμνάσια. Α, οπότε είναι κάτι που έρχεται από τη δευτεροβάθμια. Mm-hmm. Ναι, 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 δεν είναι δική μας, δεν είναι δική μας ευθύνη. Ωραία. Να σας ευχηθώ αυτό. Καλή χρονιά και καλή δύναμη, κυρία Χωριανοπούλου, σε όλους τους καθηγητές. Πολύ. Να είστε όλοι καλά. Και θα τα ξαναπούμε μέσα στο έτος, να είστε σίγουροι, γιατί όλο και κάτι θα προκύψει, όλο και κάτι θα κάνετε εσείς καλό για να το αναδείξουμε και εμείς από εδώ. Οπότε θα είμαστε σε μια επικοινωνία με τα σχολεία μας. Με χαρά, με μεγάλη μου χαρά και τις δουλειές των παιδιών και να είστε καλά. Να δείξουμε και να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ καλή σχολική χρονιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια να σας. Είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.